το Δεκέμβριο για να πληρωθούν τα Χριστούγεννα, να έχουν να περάσουν οι γιορτές. Όπως τα έλεγαν χθες, χωρίς κανόνες. Από τη Θεσσαλονίκη και χωρίς κανόνες. Σε μπορούσαν να περάσουν. Δηλαδή τι απάνθρωπο είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε βγάλει στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο μας έλεγε Γιώργο, ο κύριος Σύρπης, ότι έχουν βγει ξανά στους δρόμους επειδή περιμένουν δυστυχώς ότι δεν θα πληρωθούν ούτε αυτό το πράγμα. Έχουν βγει να μαζέψουν λεφτά ως επέτες τώρα για τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουν τα Χριστούγεννα και άλλοτε. Τρομερό είναι, έτσι. Μάλιστα. Απίστευτη η εκδικητικότητα της συμπορίας. Πάμε να τρομερή. Πάμε να καλησπερίσουμε, τον αναλυτή και συγγραφέα και όλα αυτά, έτσι. Τον αναλυτή και συγγραφέα, τον κύριο Κώστα Κατάρα, ο οποίος είναι στη σύνδεσή μας μέσω Skype. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλά μου, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γιατί θέλω να δούμε λίγο, να το πούμε κάπως ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο ακούγεται θεωρητικό, αλλά δεν είναι ακριβώς θεωρητικό. Έχει να κάνει με την τεχνολογία, πώς η εξάρτηση της ζωής μας, της καθημερινότητός μας μεγαλώνει από την τεχνολογία, από τα social media, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ένα απλό ερώτημα το οποίο απασχολεί πολλούς. Είναι απλό αλλά ουσιαστικό, είναι το εξής. Η ψηφιακή εποχή είναι, καταλήγει να είναι μια φυλακή για τον άνθρωπο ή όχι? Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Αυτή είναι ίσως μια πρώτη απάντηση. Δηλαδή εξαρτάται πώς θα το χειριστεί η κοινωνία. Αν ο άνθρωπος το χειριστεί με σοφία, μπορεί να είναι προς όφελο. Αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Και παραδείγματος χάρη το ίντερνετ, το οποίο όλοι το υποδεχθήκαμε ως ένα εργαλείο το οποίο θα μας έδινε μεγαλύτερη ελευθερία, μεγαλύτερη πρόσβαση στη γνώση και όλα αυτά τα πράγματα, την ίδια στιγμή μπορεί να γυρίσει και να είναι ένα εργαλείο χειραγώγησης, ένα εργαλείο συγκέντρωσης των προσωπικών μας πληροφοριών, οι οποίες ύστερα βγαίνουν στην αγορά και δουλειώνται από τις διάφορες πλατφόρμες κτλ. Άρα θέλει προσοχή. Τα σημάδια μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά. Μιλάνε κοινωνία και οι αναλυτές μιλάνε για αυτό που λέμε μια κοινωνία της επιτήρησης. Μιλάνε για μια τεχνοφευδοαρχία, μιλάνε για μια οικονομία της πλατφόρμας, όπου βασικά εμείς ως χρήστες, όπως κάνει το μήνα, πρέπει να χρήστες έτσι. Λοιπόν, εμείς ως χρήστες δουλεύουμε ως δούλοι, ως καινούργιοι μπαρμπαδομάδες, σε ηλεκτρονικές φοιτίες που στείλουμε μέσα διάφορες, και αυτή την πληροφόρηση την οποία τους δίνουμε εμείς, την παίρνουν και την πουλάνε στους διαφημιζόμενους ουσιαστικά, δηλαδή δημιουργούν με βάση και την τεχνητή μεταφράση. Πάμε, παρακαλώ. Θέλω να δούμε λοιπόν, για να πάμε λίγο σε πιο πρακτικά ζητήματα στον απόϊχο όλων αυτών, να πάρουμε την Κίνα ως παράδειγμα, κύριε Κατάρα. Αυτά που συμβαίνουν στην Κίνα με τα lockdown τώρα, τι μήνυμα δίνουν για την υπακοή των ανθρώπων, την υπακοή, την προσαρμογή, τον πιθαναγκασμό, τι μήνυμα δίνουν? Η Κίνα είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα ενδεχόμενα ψηφιακής δικτατορίας θα μπορούσε να πει κανείς, δεδομένου ότι εκεί έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία, το κράτος σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες και άλλους φορείς, ένα σύστημα, μια εφαρμογή που λέγεται Social Credit System, σύστημα κοινωνικής αξιολόγησης, βαθμολόγησης, πίστοσης, δεν έχει βρεθεί ακόμη ο κατάλληλος όρος. Όπου με βάση αυτό κάθε ένας Κινέζος βαθμολογείται από τις παραμέτρους, δηλαδή από το αν πάρει μια κρίση της τροχέας έως τους βαθμούς του στο σχολείο, έως πόσα likes και πού κάτω, και πάει λέγοντας. Και με βάση αυτό μπορεί να έχει πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή αγαθά. Παραδείγματος χάρη, αν έχει κακή βαθμολογία, δεν θα πάει, ας πούμε, δεν θα μπορεί να πάρει δίπλωμα οδήγησης, δεν θα μπορεί να πάρει διαβατήριο. Μην σας πω ότι τώρα αυτά που βλέπουμε δεν μπορεί, αφορούν το COVID, ας πούμε, τώρα, να μπει στο λεωφορείο. Δεν θα μπορεί, ας πούμε, να πάρει ένα ψώνια. Γιατί όλα γίνονται μέσα από το κινητό τηλέφωνο. Χωρίς να καταλαβαίνουμε, και εδώ είναι η δυστοπία, χωρίς να
χωρίσει αρκετές ελευθερίες μας. Για την Ελλάδα, για την Ελλάδα θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα, κύριε Κατάρα, όλη αυτή η χειραγώγηση μέσω της ψηφιακής εξέλιξης μπορεί να οδηγήσει και σε αλλίωση ακόμα και της ιστορίας μας. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το σχολιάσω, δεν έχω τέτοια στοιχεία για να κρίνω αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που έχουμε κάνει πάντως και στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε χωρίσει πολλά τα δικαιώματά μας και τις ελευθερίες μας, παραδείγματος χάρη με το πλαστικό χρήμα, το οποίο είναι μια καταδίκη. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλες κινήσεις και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή όπου ζητάνε σε διάφορα κοινοβούλια να επανέλθει το χρήμα το κανονικό, ας πούμε, διότι το πλαστικό χρήμα είναι να μειωθεί η χρήση των μετρητών κάτω και από 100 ευρώ και να μηδενιστεί και να αντικατασταθεί από ψηφιακό χρήμα, τότε αυτή τη στιγμή είσαι τελείως εμβάλωτος. Διότι πατάει ένα κουμπί και δεν μπορεί να πει ούτε σε φαρμακείο, ούτε σε λεωφορείο, ούτε τα χρήματά σου να πάρει οτιδήποτε. Άρα υπάρχουν λεπτές και σημαντικές αποχρώσεις, ας πούμε, πάνω σε αυτή την επέλαση της ψηφιακής, ας πούμε, εποχής, όπου πρέπει η κάθε κοινωνία να συνταχθεί και να δει τι γίνεται. Μια άλλη παράμετρο στο πώς μπορεί, πώς μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος αυτό που πολλοί συνθέτοντας τα κομμάτια αυτού του παζλ κάνουν λόγο για μια νέα τάξη πραγμάτων. Οι κοινωνίες αυτοί. Μήπως όμως όλο αυτό το σύστημα είναι να γίνει μια ατομικότητα όλου του κόσμου και να μην υπάρχει ούτε αλληλεγγύη, ούτε επικοινωνία. Και να είναι καθαρά το δράσει ο κόσμος, η κοινωνία. Και να τις καθοδηγούμε όπως θέλουμε. Κοιτάξτε, και αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Βασικά, μια πρώτη απάντηση είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια κίνηση. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να γίνει μια παγκόσμια κίνηση όπως έγινε το 60 με το κίνημα το αντιπολεμικό κτλ. Το 80 όπως έγινε με το θέμα της κλιματικής πρόκλησης. Η καινούργια η οποία πρέπει να γίνει πρέπει να αφορά τα δικαιώματα μέσα του ανθρώπου μέσα σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον. Μια λέμε το ανθρώπου, κύριε Κατάρα, πολύ σημαντική. Κύριε Κατάρα, όταν λέμε το ανθρώπου, ναι. Να πάμε και στα παιδιά, γιατί σε αυτά επιτίθεται κυρίως η ψηφιακή κοινωνία. Τα παιδιά είναι εθισμένα στο ίντερνετ σήμερα. Έχουμε παιδιά τα οποία περνάνε ώρες και ώρες ολόκληρες το 24ωρο μπροστά σε μια οθόνη, τι είναι τηλεφωνικό. Κύριε Κατάρα, ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν εξαρτήσεις, οι platforms δημιουργούν όλο και όλο καινούργια προϊόντα τα οποία, όπως το TikTok παραδείγματος χάρη, που είναι σχετικά καινούργια, το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι να δημιουργεί εξάρτηση από τα παιδιά. Αυτό επίσης είναι ένα τεράστιο. Θέλει αντιμετώπιση. Αλλά οπότε πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι πρόκειται για ένα μικρό κομμάτι. Το ότι δεν είμαστε ελεύθεροι, είμαστε αντικείμενα πλέον χειραγώγησης σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και θα πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Μάλιστα. Κύριε Κατάρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και τις χρήσιμες πληροφορίες.